Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την επιβολή περιορισμών στην βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, τουλάχιστον για την Αθήνα, εξετάζει η κυβέρνηση, ακολουθώντας την οδό που χαράζουν και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, με πιο πρόσφατη την Μαδρίτη. Ειδικότερα, όπως ορίζει ο νόμος, με κοινή υπουργική απόφαση μπορεί για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας να καθοριστούν περιοχές της χώρας όπου δεν θα επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των 2 ακινήτων ανά άφημη δικαιούχου εισοδήματος, ενώ δεν θα επιτρέπεται και η μίσθωση ακινήτου πέρα από τις 90 ημέρες συνολικά. Περίπου 27.000 φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί ως σήμερα στο TaxisNet, με το μεγαλύτερο αριθμό των εκαθαριστικών να είναι ως τώρα μηδενικό, δηλαδή να μην προκύπτει η υποχρέωση καταβολής ή επιστροφής φόρου. Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη, τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από την εκαθάριση των δηλώσεων δείχνουν πως τα χρεωστικά εκαθαριστικά θα βαρύνουν για ακόμη μια χρονιά τα γνωστά υποζύγια, μισθωτούς και συνταξιούχους δηλαδή, που θα βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες επιβαρύνσεις. Στα 6 μαθήματα που θα πρέπει να έχουν πάρει οι ελληνικές τράπεζες από την πολυετή κρίση, αναφέρθηκε ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Eurobank, Νίκος Καραμούζης. Σε ομιλία του στη διάρκεια φόρουμ με θέμα τον εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών, ο κ. Καραμούζης απαρίθμησε 6 πολύτιμα μαθήματα που εξάγονται από την εμπειρία των πρόσφατων οδυνηρών ετών για τις τράπεζες και την ελληνική οικονομία. Μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στο insider.gr. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον Γενικό Διοικητημόνα κυμαίνει σε 743,45 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,33% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.